Είναι βουλευτής της Ένωσης Κεντρών στην Αλφα Αθηνών. Είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Επίσης, είναι και ένας από τους αντιπροέδρους της Ελληνικής Βουλής. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο myportal.gr. Βάζω το χρόνο μας να μετράει γρήγορα. Αφορμή που έχουμε σήμερα. Αυτά είναι τα 30, ναι. Είναι τα πολλά. Έχουμε το μικρό, έχουμε το 3. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή μια εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Ηγέτες του Κέντρου. Ένα ίδρυμα το οποίο δημιουργήθηκε ουσιαστικά και από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Με θέμα την ονομασία των σκοπίων. Mm-hmm. Ποιες είναι οι απαντήσεις που δίνετε εσείς στα ερωτήματα που θέτει η Ένωση Κεντρών για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και θα σας τα απευθύνω ακριβώς όπως τα έχετε θέσει. Mm-hmm. Νομιμοποιείται η κυβέρνηση να παραχωρήσει τον όρο Μακεδονία σε σύνθετη μορφή στους Σκοπιανούς ή επιβάλλεται δημοψήφισμα? Το δημοψήφισμα έχει γίνει ήδη 2 φορές. Αν η κυβέρνηση επιθυμεί να κάνει και επίσημο δημοψήφισμα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί ήδη η Θεσσαλονίκη ήταν κατάμεστη με περίπου 500.000 κόσμου και η Αθήνα απάντησε με περίπου 1 εκατομμύριο. Οπότε έχει γίνει ήδη η λαϊκή εντολή, όπως λέμε, η άρνηση του κόσμου στο να παραδοθεί η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η Μακεδονία μας στους Σκοπιανούς, και θεωρώ ότι ένα δημοψήφισμα σε μια τέτοιου είδους ερώτηση, το οποίο είναι ένα εθνικό θέμα και ένα εθνικό ζήτημα, δεν τίθεται θέμα του αποτελέσματος. Καθολικό θα είναι, πάνω του 90%. Να πούνε όχι, δεν θέλουμε, για να μην πω 100%. Δεν θέλουμε να ακούγεται το όνομα Μακεδονία σε οποιαδήποτε σύνθετη ή οποιαδήποτε μορφής ονομασία του κρατηδίου των Σκοπίων. Κύριε Γεωργιάδη, δώσατε αριθμούς για τα 2 συλλαλητήρια, οι οποίοι έχουν γίνει πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, όπως και τα ίδια τα συλλαλητήρια, ότι δηλαδή δεν εξέφρασαν τους πολίτες, το σύνολο των πολιτών, αλλά όταν κατευθυνόμενα και μάλιστα για κάποιους προεκλογικά. Δηλαδή ότι θέλαν να... Εσείς, ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Κατευθυνόμενα προεκλογικά, 1,5 εκατομμύριο κόσμο. 1,5 λέτε εσείς και πιθανόν και κάποιοι άλλοι. Πιθανόν και εγώ. Ας επιχειρήσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει μια εκδήλωση ο ίδιος, μια προεκλογική ομιλία, και να δούμε αν θα μαζέψει έστω και το 1/10 του κόσμου που συγκεντρώθηκαν, για να μην πω το 1%. Σίγουρα δεν πρόκειται να μαζέψει κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς σε οποιαδήποτε μορφή συγκέντρωση τέτοιου αριθμού κόσμου έξω. Μπαίνουμε στην ευαισθησία του Έλληνα και σαφέστατα κάποιοι θέλουν να το επιβεβάσουν, και αυτό ανταποκρίθηκε αμέσως στα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Ήταν σπασμωδικά, φέρνοντας στην επιφάνεια μέσα από το σιρτάρι την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν είναι τυχαίο που στις 4 του μηνός έγινε η επιτυχημένη διαδήλωση, το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Δεν περίμενε κανείς από τους κυβερνώντες ότι θα συγκεντρωθεί τόσο πλήθος κόσμου, και κατευθείαν είχαν την απάντηση ότι σε περίπτωση που είναι επιτυχημένο, εμείς θα πρέπει να ρίξουμε την μπάλα στην εξέδρα, να προσανατολίσουμε τον κόσμο από αυτό το γεγονός, να το μειώσουμε και να το μηδενίσουμε, φέρνοντας το σκάνδαλο Νοβάρτης, που όπως είπαν είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα αποσύστασης, ίσως το μεγαλύτερο αποσύστασης του ελληνικού κράτους. Να θυμίσω εγώ στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα ότι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα αποσύστασης του ελληνικού κράτους είναι το σκάνδαλο Βαρουφάκη, το οποίο κόστισε στην ελληνική κοινωνία πάνω από 100 δις ευρώ και θα χρειαστεί να δώσει απαντήσεις η εν λόγω κυβέρνηση στο μέλλον σίγουρα. Ο χειρισμός στο θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης, που τελικά έφυγε από τη Βουλή, ο φάκελος τελείωσε, ξαναεπιστρέφει στη δικαιοσύνη, από εκεί από όπου ξεκίνησε. Βασίζεται και σε αυτό που λέτε, δηλαδή? Όπως φάνηκε από όλα τα και εκ του αποτελέσματος, το θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης ήταν ένα φιάσκο. Ήταν καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, και γι' αυτό το λόγο και εμείς αποφασίσαμε ως Ένωση Κεντρών να αποχωρήσουμε από όλη τη διαδικασία. Διότι δεν γίνεται να μπαίνει μέσα στην Ελληνική Βουλή, να γίνεται ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, να συμφωνούμε όλα τα κόμματα. Ναι, πρέπει να προχωρήσουμε στη διερεύνηση. Θα πρέπει να οριστεί η Επιτροπή, η Προανακριτική Επιτροπή, και να έρθουν οι εμπλεκόμενοι να δώσουν τις απαντήσεις τους, και ξαφνικά με το που ξεκινάμε την πρώτη συνεδρίαση να τίθεται θέμα από την κυβέρνηση περί αρμοδιότητας ή όχι της Επιτροπής. Καταλαβαίνετε ότι ήταν προσχηματική η όλη δημιουργία της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθαρά και μόνο για να προσανατολίσουν από τον κόσμο, από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τους φόρους που έχουν, την ανεργία, όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και που τους απασχολεί. Σίγουρα το θέμα του Σκοπιανού και της ονομασίας Μακεδονίας ήταν ένα θέμα το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ
η επιτυχία των συλλαλητηρίων στην κυβέρνηση και έψαχνα να βρει έναν τρόπο ναι. για να πετάξει την μπάλα στην εξέλιξη. Επιστρέφοντας στο δεύτερο ερώτημα που θέτεται με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι αν η Βουλή μπορεί με απλή πλειοψηφία να περάσει το θέμα της ονομασίας, τον όρο, να παραχωρήσει τον όρο Μακεδονία ή χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, τα 2/3 δηλαδή, της Ελληνικής Βουλής. Τα εθνικά, νομικά και με βάση το Σύνταγμα μπορεί. Αλλά στα εθνικά θέματα, τα οποία δεν είναι απλά μια ψήφιση ενός νομοσχεδίου, μιλάμε για την ιστορία μας, σίγουρα χρειάζεται μια πιο διευρυμένη ομοφωνία και σίγουρα χρειάζεται να αφουγκραστούν τον ελληνικό λαό, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει δεν το θέλουμε. Και οι μόνοι κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση είναι οι Σκοπιανοί, κανένας άλλος. Και καίγεται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς να λήξει την υπόθεση. Τους λόγους τους ξέρουν οι ίδιοι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν βουλευτές σας που έχουν αντίθετη άποψη και κινδυνεύετε να τους χάσετε με αφορμή αυτό, όπως έγινε, όπως ισχυρίζεστε τουλάχιστον και ο κύριος Λεβέντης, ήταν υπόθεση του κύριου Κατσαντώνη. Ο κύριος Κατσαντώνης από μόνος του είχε βγει και είχε παραδεχτεί ότι θέλει μία σύνθετη ονομασία. Είχε κάνει και ο ίδιος δηλώσεις και σε μέσα της Λάρισας, αλλά και στο Έθνος είχε δώσει μία συνέντευξη με την οποία είχε πει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη λύση του εν λόγω θέματος και μία σύνθετη ονομασία θα ήταν η λύση. Φοβάστε ότι υπάρχουν και άλλοι βουλευτές? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κανένας. Πάντως, τελευταία φιλορροεί το κόμμα. Δηλαδή, έχουν φύγει τρεις βουλευτές. Ήταν όλοι οι αριβίστες. Κοιτάξτε να δείτε. Πιθανότατα να ακούνε τις ειρήνες από τα άλλα κόμματα που τους καλούν. Πιθανότατα να φοβούνται να μείνουν για την επόμενη μέρα, βλέποντας τα στελέχη που έρχονται στην Ένωση Κεντρών να είναι πιο δυνατά από τους ίδιους. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Αυτό που φαίνεται στο τέλος της ημέρας είναι ότι δείχνουν μια ευχαριστία απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος τους έδωσε αυτή την τιμή να γίνουν βουλευτές, να μπουν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να τους μάθει ο κόσμος από εκεί που δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν κανένας από αυτούς τους βουλευτές, αν ήταν με σταυρό. Τους εμπιστεύτηκε, έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι κρίνεται από τις λάθος επιλογές του όσον αφορά τις συγκεκριμένες εκλογές. Από εκεί πέρα, στις επόμενες εκλογές, που θα υπάρχει και σταυρός, θα δείτε πολύ πιο δυνατά στελέχη και θα δείτε γενικότερα και τη δύναμη της Ένωσης Κεντρών να ανεβαίνει. Αυτό που λέτε φιλορροεί το κόμμα, εγώ διαφωνώ κάθετα, γιατί διαφορετικά αφουγκραζόμαστε εμείς την εικόνα του κόσμου που βγαίνουμε έξω και μας αγκαλιάζει και τον πρόεδρο και γενικότερα μας υποδέχεται και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, όπου δεν φοβόμαστε καμία αποχώρηση. Και ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε ένα κόμμα αρχών με αξίες. Μπήκαμε στη Βουλή με τους αγώνες του Προέδρου του κ. Λεβέντη 40 χρόνια. Έκανε υπομονή. Θα μπορούσε να είχε μπει νωρίτερα στη Βουλή ο ίδιος, είτε κάνοντας μια συμφωνία με κάποιο άλλο κόμμα, είτε μπαίνοντας στα παιχνίδια των διαπλοκών και απατώντας τον κόσμο. Δεν ήθελε να εξαπατήσει κανέναν. Μίλησε για αλήθειες, μίλησε για περικοπές συντάξεων, μίλησε για μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα είναι δύσκολες για τη χώρα μας. Και με τις αλήθειες τον ψήφισε ο ελληνικός λαός και τον έβαλε μέσα στη Βουλή. Κάποιοι φοβούνται ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα. Αλλά σίγουρα θα είναι πιο επιτυχημένη από αυτές τις μέρες που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Θα συζητήσουμε για το κόμμα λίγο αργότερα. Θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε με τα εθνικά ζητήματα. Το θέμα της ονομασίας του Σκοπίου είναι ένα ψηφοθυρικό τελικά θέμα. Δηλαδή είναι το χειρίζονται... θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ψηφοθυρικό. Πάντως επιδιώκουμε πολύ μέσα από αυτό να κερδίσουν ποσοστό. Δεν μπορείς να κερδίσεις ποσοστό με ένα εθνικό θέμα. Ακούς τον ελληνικό λαό. Είναι η κοινή λογική. Και να σου το πω και διαφορετικά. Τι συμφέρον έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή να επισπεύσουμε τη λύση αυτού του θέματος? Αν δεν δοθεί τώρα, πότε πιστεύετε ότι θα λυθεί? Γιατί ήδη έχει ξανανοίξει ο φάκελος, έχει ξανακλείσει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε ότι καίγεται η Ελλάδα. Εμείς είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Σαφέστατα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Αλλά ως προς το συμφέρον ποιον? Ως προς το συμφέρον της Ελλάδος και της χώρας μας ή ως προς το συμφέρον των Σκοπιανών, των Αμερικάνων, των Ρώσων και της Τουρκίας και κάποιων άλλων? Αυτή τη στιγμή τα Σκόπια καίγονται να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Σκόπια καίγονται να μπουν μέσα στο ΝΑΤΟ, τα Σκόπια καίγονται να λυθεί όλο αυτό το θέμα της ονοματοδοσίας. Εμείς δεν καιγόμαστε τόσο. Και το μόνο μας διαπραγματευτικό χαρτί είναι η ονομασία μας. Δηλαδή Μακεδονία. Δεν μπορούμε να το ξεπουλήσουμε έτσι. Τους είπαμε, τους έχουμε προτείνει να τους βοηθήσουμε ή μάλλον έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση να συζητήσει θέματα περί ενίσχυσή τους οικονομική, στέλνοντας ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν επενδύσεις στο κρατήδιο, πρόσβαση στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης και γενικότερα να υπάρχουν οικονομικά ανταλλάγματα, να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να τα θέλουν και όλα. Μια που λέτε για Ευρωπαϊκή Ένωση, το άλλο μεγάλο θέμα εθνικό είναι τα ελληνοτουρκικά. Οι προκλήσεις και οι παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο καθημερινές, κάποια με επεισόδια, όπως το τελευταίο με τον κανονιό φόρο. Καταρχήν, τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές της Τουρκίας? Οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν πρόκειται να επιστρέψουν πριν, τουλάχιστον πριν λήξουν οι εκλογές στην Τουρκία. Είναι καθαρά ένα παιχνίδι επικοινωνιακό από την πλευρά του Ερντογάν και δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το χαρτί να το πετάξει στα σκουπίδια. Από εκεί και πέρα, έχουν γίνει πολύ λάθος χειρισμοί από την πλευρά της κυβερνήσεως. Και καταρχάς, εν τη γενέση του το θέμα, δηλαδή δεν μπορείς να αφήνεις δύο δικά σου παλικάρια να κάνουν περιπολία σε όρια και σύνορα τα οποία ξέρεις ότι είναι επίφοβα. Είπατε και μόνοι σας ότι έχουμε το πλοιάριο το οποίο διαμβολίστηκε, έχουμε καθημερινές εναέριες παραβιάσεις, έχουμε γενικότερα δηλώσεις προκλητικές από την τουρκική πλευρά και να εγείρει νησιά, άβραχο, νησίδες και ούτω καθεξής. Ένα επεισόδιο θα έπρεπε να το αναμένει η στρατιωτική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία και θα έπρεπε να προφυλάξει τους νέους μας και τους στρατιώτες μας, ώστε να μην περιπολούν 2-2 και να πηγαίνουν 7 και 8 όπως πηγαίνει η αντίθετη πλευρά. Τώρα γιατί το κάνανε έτσι? Προφανώς γιατί γίνανε μεταχρηστό προφήτες ή θέλανε μετά να προστατευτούν. Το θέμα είναι η πρόληψη να γίνεται προγενέστερα και όχι αφού γίνει το κακό. Σας προβληματίζουν οι χειρισμοί τόσο του κυρίου Κοτζιά όσο και του κυρίου Καμένου σε αυτά τα δύο μεγάλα θέματα? Σαφέστατα. Δεν μας εμπνέουν. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση γενικότερα δεν έχει δείξει ότι μπορούμε να έχουμε μια εμπιστοσύνη απέναντι στα εθνικά και στα θέματα που έχουν να κάνουν με το στρατό μας. Γι' αυτό το λόγο και από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στη Βουλή, το πρώτο πράγμα που έχουμε ζητήσει είναι η σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό το βλέμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να κάτσουν να συζητήσουν για τα μείζωνα θέματα που είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Αρνούνται να το κάνουν, δεν γνωρίζουμε τους λόγους. Θα συνεχίσουμε να τους καλούμε έστω και τελευταία στιγμή να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να πάμε σαν χώρα μπροστά. Είναι εθνικά ζητήματα και δεν μπορούμε να ακολουθιεργούμε άλλο με αυτά. Εσείς προέρχεστε από τον ιδιωτικό τομέα, έχετε εργαστεί δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, έχετε τελειώσει marketing, έχετε μια σχέση με τα οικονομικά. Ήσασταν και σε επιτροπές οι οποίες είχαν σχέση με την, αυτό που λέμε αγορά, εμπόριο. Παραγωγής και εμπορίου στη Διαρκής Επιτροπή είμαι μέλος. Και... γίνεται λόγος για καθαρή έξοδο. Την πιστεύετε και με ποιον τρόπο θα μπορούσε άλλη να γίνει? Άλλη μια αυταπάτη του κυρίου Τσίπρα είναι αυτή. Καθαρή έξοδος υπάρχει όταν δεν είσαι δέσμιος απέναντι στους ξένους. Από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι δέσμια με πρωτογενή πλεονάσματα υπέρογκα μέχρι το 2060, όταν είναι υποθηκευμένη η οικονομία της χώρας μας και γενικότερα όλος ο πλούτος μας για 99 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρή έξοδο και σίγουρα θα υπάρχουν ακόμη πιο σκληρά μέτρα στη συνέχεια. Το ότι έρχονται από πρώτης πρώτου να περικοπούν περαιτέρω οι συντάξεις και οι μισθοί μέσω της μείωσης των συντάξεων που είναι μνημονιακές υποχρεώσεις και μέσω της μείωσης του αφορολογήτου είναι ένα από αυτά που θα ακολουθήσουν και δυστυχώς χρειάζονται ριζικές μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να αλλάξουμε όλη αυτή τη ρότα που έχει τραβήξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα δηλώσατε ότι το κόμμα δέχεται πόλεμο. Ήθελα να σας ρωτήσω από ποιους και γιατί. Από όλους. Από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν μας φιλοξενούν αντίστοιχα που μπορεί να φιλοξενήσουν κάποιο κόμμα που έχει κοντά ποσοστά σε εμάς. Βλέπουμε συνέχεια ότι σε οποιαδήποτε εκπομπή υπάρχει ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ένας της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά ακολουθεί του ΠΑΣΟΚ για τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα είναι το ΠΑΣΟΚ το δεκανίκι της επόμενης κυβέρνησης, αν πιστέψουμε στις δημοσκοπήσεις ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία η επόμενη κυβέρνηση. Όπως αυτή τη στιγμή η ΑΝΕΛ είναι το δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουν να σχηματίσουν η κυβέρνηση. Έτσι, με αυτή τη λογική και λέγοντας την αλήθεια, και ένα κόμμα το οποίο είναι άφθαρτο, δεν είναι μες στη διαπλοκή και γενικότερα δεν έχει στιγματίσει τη χώρα, ούτε μνημόνιο έχουμε υπογράψει, ούτε μείωση συντάξεων έχουμε φέρει. Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες εμείς προτείνουμε είναι τελείως διαφορετικού μείγματος. Ούτε διορισμούς ασίδωτους κάνουμε στο δημόσιο, θεωρώντας ότι μέσω του κρατισμού, που είναι καθαρά για ψηφοθυρικούς λόγους, θα μπορέσει να ανθίσει η οικονομία μας. Για να ανθίσει η οικονομία, πρέπει να υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία και να έρθουν επενδύσεις στη χώρα.
Οι επενδύσεις δεν έρχονται στη χώρα του με φορολογικό καθεστώς, είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Άρα, σίγουρα κάτι διαφορετικό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και όποιος έρθει να ακολουθήσει, είτε είναι η συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, είτε είναι η επόμενη. Όταν είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να κάνει πράγματα αντίθετα από αυτά που έχουν σκεφτεί σαν πολιτικοί, γιατί το μόνο που στοχεύουν είναι την καρέκλα και την εξουσία, τότε θέλουν να το πολεμήσουν, γιατί βλέποντας ένα κόμμα με αξίες και ηθική, δεν το θέλουν μέσα στα πόδια τους. Η Ένωση Κεντρών τελικά σε ποια κυβερνητική συμμαχία θα μπορούσε να μετέχει? Δεν έχουμε εμείς κάποια προτίμηση το αν θα είναι δεξιά, αν θα είναι αριστερή, αν θα υπάρχει ο Τάδε ή ο Δίνα. Αυτό που θέλουμε είναι να ακούσουν το δικό μας πρόγραμμα, να αγκαλιάσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις μας και να προχωρήσουμε σε ένα εθνικό σχέδιο διάσωσης της χώρας, το οποίο στην ουσία θα βάλει τη χώρα πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες. Κανένας δεν είναι στη θέση αυτή τη στιγμή να πάρει το πολιτικό κόστος για να μειώσει το δημόσιο. Το δημόσιο γνωρίζουμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατ' εμέ τουλάχιστον, κατά την Ένωση Κεντρών, στην οικονομία της χώρας, όταν δεν έχει γίνει καν απογραφή, όταν δεν έχει γίνει καν καταμέτρηση αναγκών και πόσοι άνθρωποι χρειάζονται να εξυπηρετούν το δημόσιο και πόσοι πραγματικά πηγαίνουν και πόσοι παράγουν. Κύριε Γεωργιάδη, στην Ελλάδα δεν υπάρχει καταγραφή σε τίποτα. Και αυτό έχει φοβερή επίπτωση στην οικονομία της χώρας. Δεν υπάρχει καταγραφή στην υγεία, δεν υπάρχει καταγραφή στην παιδεία, δεν υπάρχει καταγραφή. Έχουμε καταστραφεί και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Ωστόσο, έχουν κατηγορήσει τόσο τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη, για συγκεντρωτισμό αφενός και αφετέρου ότι προωθεί ή προσπαθεί να δημιουργήσει μια συμμαχία, ούτως ώστε να έρθει κάποια στιγμή η δική σας υπουργοποίηση, αλλά και η διαδοχή σας στην Προεδρία του κόμματος. Μην μου πείτε ότι το ακούτε πρώτη φορά. Όχι, πρώτη φορά δεν το ακούω. Απλά ο καθένας θέλει να πλέξει μια ιστορία για να μπορέσει να πλήξει ένα κόμμα. Καλός ή κακός, η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία 40 χρόνια και μέχρι το 2015, σαν Ένωση Κεντρών, ξέραν τον πρόεδρο. Όταν μπορεί να τους έλεγες, ας πούμε, παλαιότερα Ένωση Κεντρών και να σε κοιτούσαν έτσι. Άμα έλεγες Λεβέντης, ξέραν όλοι. Ξέραν όλοι ποιος είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Και αυτό είναι γιατί πραγματικά είναι μια χαρισματική προσωπικότητα και ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει έξω και περπατάει στον δρόμο και σφίγγει το χέρι και δεν δέχεται από κανέναν αρνητική κριτική. Ενώ δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που τολμάνε να βγουν στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Και καλά, θα είναι μέχρι να κυβερνήσετε κι εσείς. Καθίστε, γιατί οι άλλοι έχουν ψιλοκυβερνήσει όλοι, έχουν περάσει γενικά από θέσεις εξουσίας. Έχουμε μέλλον. Ας κυβερνήσουμε πρώτα, όπως το λέτε, με το καλό, μακάρι να μας δώσει. Και τότε θα ξέρουμε αν θα μπορεί να κυκλοφορήσει και ο κόσμος να τον χαιρετάει. Ξέρετε κάτι, δεν έχει αλλάξει τα πιστεύω του όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά ο συγκεντρωτισμός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεντρωτισμός. Υπήρχε στην αρχή. Τώρα που μπήκαμε στη Βουλή, υπήρχαν και άλλα στελέχη που αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω και να είστε σίγουροι ότι όλες οι αποφάσεις βγαίνουν μέσα από συζητήσεις. Η εύκολη δικαιολογία είναι κάποιος να το ρίξει στο συγκεντρωτισμό. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ρωτήστε κάποιον βουλευτή αν ο αρχηγός του κόμματός του είναι προσβάσιμος, ώστε ανά πάσα στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο και να τον πάρει, ανά πάσα στιγμή να μιλήσει μαζί του ή να πάει και να τον συναντήσει. Mm-hmm. Οι περισσότεροι περνάνε από όλα τα κλιμάκια μέχρι να φτάσουν στον αρχηγό του κόμματος. Σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκεται το κόμμα? Είσαστε σε φάση ανανέωσης? Ανανέωσης... Σε πρόσωπα εννοώ. Η ανανέωση πάντα υπάρχει. Και η ανανέωση υπάρχει μέσω του εμπλουτισμού των στελεχών που έρχονται και αγκαλιάζουν την Ένωση Κεντρών. Πιο επιλεγμένες επιλογές αυτή τη φορά? Μεγαλύτερο χρόνο για να εξετάσετε τα αφενός πρόσωπα? Υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος, αφετέρου δεν υπάρχει λίστα. Άρα η οποιαδήποτε επιλογή έχει να γίνει, έχει να κάνει καθαρά επιλογή των στελεχών οι οποίοι θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο της κάθε περιφέρειας. Αυτός που θα κάνει το μεγαλύτερο αγώνα και που θα συγκεντρώσει τους πιο πολλούς σταυρούς, αυτός θα αξίζει εκ των πραγμάτων να διεκδικήσει την εκλογή του ως βουλευτής και ένα έδρονο μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όταν υπάρχει λίστα, είναι καθαρά μια επιλογή του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών που θα πιστέψει σε κάποια άτομα, να τα εμπιστευτεί, να τον πλαισιώσουν και πιστέψτε με, στην αρχή, γνωρίζοντας όλα αυτά τα άτομα, εξαπατηθήκε και ο ίδιος. Γιατί καλός ή κακός, ήθελε να δώσει σε νέα και άφθαρτα άτομα την ευκαιρία, ενώ το χτύπησαν την πόρτα πάρα πολύ γνωστά. Εξαπατήθηκε με ποιον τρόπο? Θέλοντας να δώσει σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία
να φέρει κάτι καινούργιο. Σε άφθαρτους δηλαδή. Και να είναι και άφθαρτοι. Αποδείχτηκε ότι τελικά με την εκλογή τους όλοι είδαν τη σκιά τους μεγαλύτερη από τον πόη τους και νομίζανε ότι στο τέλος της ημέρας φτάσαν να κάνουν στα καλά ελληνικά που λέμε challenge στον πρόεδρο ότι εμείς σε βοηθήσαμε και μπήκε στη Βουλή. Εάν ρωτούσαμε και περισσότεροι από τους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας προσώπου, φαντάζομαι, την Κυριακή, αν σας ρωτούσαν ποιοι είναι οι βουλευτές Ένωσης Κεντρών, δεν τους γνωρίζατε. Θα ψάχνετε κι εσείς να γκουγκλάρετε ή να ρωτήσετε κάποιους ανθρώπους αν υπάρχει κάποιος, γιατί δεν υπήρχαν στην πολιτική σκηνή προηγουμένως. Ακόμη και εγώ. Τους ξέρετε όλους. Που είμαι. Μέσα στο κόμμα τους ξέρετε όλους. Τους γνωρίζουμε καθημερινά. Ναι. Ακόμα και τώρα θέλω να πω ότι κάποιους από τους υποψηφίους πιθανόν να μου τους έχετε προλάβει. Είναι και καινούργιοι που έρχονται. Ναι. Και είναι και καινούργια στελέχη που έρχονται. Η Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που ουσιαστικά έβαλε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Η Θεσσαλονίκη έκανε τη διαφορά. Ναι. Γιατί αν το πάμε αριθμητικά, η Αθήνα είναι πολύ πολυπληθέστερη, μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα. Οπότε το 3% της Αθήνας μπορεί να είναι μεγαλύτερο αριθμητικά από το 7% της Θεσσαλονίκης. Αλλά το 7% της Θεσσαλονίκης σου κάνει τη μεγάλη διαφορά να υπερβείς το 3, να το πας 3,5 και σίγουρα είναι η πόλη η οποία αγκάλιασε και αγάπησε περισσότερο από όλους τον πρόεδρο τον Βασίλη Λεβέντη. Ξέρει η Ένωση Κεντρών. Και εννοείται ότι πιστεύουμε ότι συντέλεσε τα μέγιστα στο να μπούμε στη Βουλή. Έτσι. Η Ένωση Κεντρών ξέρει τα πραγματικά προβλήματα της πόλης. Σαφέστατα τα ξέρει τα πραγματικά προβλήματα της πόλης και γι' αυτό το λόγο και επισκέπτεται τακτικά ο πρόεδρος την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος πραγματικά γνωρίζει τα προβλήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλος πολιτικός ο οποίος, με όλη τη σημασία της λέξης, να έχει οργώσει απ' άκρη σ' άκρη όλη την ελληνική επικράτεια. Κύριε Γεωργιάδη, είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο Μακεδονία Παλάς. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Εσείς τι ομάδα είστε? Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει να κάνει. Πώς δεν έχει. Δεν έχω κρίση ποτέ, αλλά είμαι φιλάθλος. Σε λίγες μέρες έχουμε και το ντέρμπι για το κύπελο μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Ναι. Το ίδιο λέω και όταν παίζει η ομάδα μου. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Μπορεί να θέλω στο τέλος της ημέρας να κερδίσει η δική μου ομάδα, αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο θα πρέπει να παίζεται εντός των τεσσάρων γραμμών και όχι εκτός. Όπως και όλα τα αθλήματα θα πρέπει να παίζονται μέσα στο γήπεδο από τους αθλητές, να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και ο καλύτερος στο τέλος της ημέρας να κερδίσει. Έχει αδικηθεί φέτος ο ΠΑΟΚ, το πιστεύω και εγώ αυτό. Παρόλα αυτά έχει κάνει και λάθη. Τελικά πώς είναι να έχεις πατέρα το Βασίλη Λεβέντη? Δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εύκολο ταυτόχρονα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου μεταφέρει τη γνώση σαν σφουγγάρι, άμα είσαι, δηλαδή, άμα είσαι κοντά του, δεν χρειάζεται να το ρωτήσεις για κάτι. Μόνο την εκπομπή που μπορεί να βγει και να δώσει μια συνέντευξη να την ακούσεις, γνωρίζεις όλη την επικαιρότητα μετά όλης της εβδομάδος. Είναι ένας άνθρωπος που δίνει απόλυτη ελευθερία σε όλους. Και πραγματικά μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση όταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει κοντά του, να φτάσουν σε σημείο να τον προδώσουν. Αυτό εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν γνωρίζω τον λόγο που το κάνουν. Ίσως γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει απλόχερα την αγάπη του και κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Αν δεν είχαν συναντηθεί οι δρόμοι σας, γιατί είστε θετός γιος του κυρίου Λεβέντη, γι' αυτό έχετε και διαφορετικό επίθετο. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν κιόλας, ξέρετε. Όλοι το ξέρουν. Στην αρχή μπορεί να το ξέρουν, πλέον το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, θα είχατε ασχοληθεί με την πολιτική? Κοιτάξτε να δείτε. Καλώς ή κακώς, εμένα όλη μου ζωή ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα. Με την πολιτική δεν ασχολήθηκα από ανάγκη, γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ και δεν βλέπω την πολιτική σαν καριέρα. Ασχολήθηκα διότι αγαπάω αυτόν τον τόπο και πιστεύω ότι μέσω της εμπειρίας μου και της προϋπηρεσίας μου στον ιδιωτικό τομέα μπορώ να φέρω και την κουλτούρα του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται πραγματικά το δημόσιο. Από εκεί και πέρα, αν θα είχα ασχοληθεί με την πολιτική, αν δεν ήταν ο πρόεδρος πατέρας μου, δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά. Αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσα μέσα με έναν πολιτικό, γιατί στην ουσία όλη μου η ζωή ήταν, από 4 χρονών είμαι στα χέρια του. Άρα έχω μεγαλώσει και έχω και στο DNA μου, σε εισαγωγικά, την πολιτική. Και δεν μετανιώνω που ασχολούμαι με τα κοινά αυτή τη στιγμή, έχοντας και εγώ ένα όραμα μαζί του. Μου ζήτησε να τον στηρίξω και να τον βοηθήσω και θα το έκανα ακόμη και τώρα, γνωρίζοντας όλο αυτό τον πόλεμο που έχει δεχτεί και ίσως πολύ πιο εύκολα να ήταν η απόφασή μου αυτή τη στιγμή να τον ακολουθήσω, παρά πριν.
Και δεν έχει να κάνει ούτε με οικονομικούς λόγους ούτε με κάτι άλλο, γιατί αμοιβόμουν πάρα πολύ καλά. Και έφυγα και στην μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας μου από τον ιδιωτικό τομέα. Ήταν σε εισαγωγικά στρωμένη με ροδοπέταλα και μπήκα σε ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί στην πολιτική το γνωρίζουμε όλοι, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Δεν σου εξασφαλίζει κανένα στο μέλλον. Mm-hmm. Και είναι καθαρά από την εξαρτάσια, από την ψήφο του ελληνικού λαού και από την επιτυχία του κόμματος. Και αν δεν μπει το κόμμα στη Βουλή, που λέει ο λόγος, δεν έχω καμία τύχη και εγώ και οποιοδήποτε κόμμα. Γιατί δεν θα μπορούσατε να πάτε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτή τη στιγμή δεν περνάει ούτε καν από το μυαλό μου κάτι τέτοιο. Και δεν θα το συζητούσα καν. Ακόμη και στο μέλλον δεν ξέρω αν θα έμπαινε η διαδικασία. Δηλαδή, αυτό που μου λέτε, αν αποχωρούσε ο πρόεδρος από την πολιτική για το τι θα έκανα εγώ μετά, θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Αλλά είναι πάρα πολύ νέος ακόμη, διότι είναι μόλις 67 ετών. Και έχει μπροστά του πάρα πολλά χρόνια για να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή στην πολιτική. Τελικά... Και είναι μόνο η αρχή αυτό. Το κόμμα όχι απλά θα μπει στις επόμενες εκλογές, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Τελικά πίσω από κάθε πετυχημένο άνδρα βρίσκεται μια δυναμική γυναίκα. Πάντα. Αναφέρομαι στην κυρία Νατάσα, στη μητέρα σας. Και να μην ήταν η μητέρα μου, το πιστεύω αυτό. Ότι είναι καταλήτης η γυναίκα για το πόσο ήρεμος, συγκεντρωμένος και προσιλωμένος θα είσαι στο έργο σου. Γιατί πραγματικά η πολιτική είναι ένα λειτουργήμα και έτσι θα πρέπει να το βλέπουν όλοι. Παράγεις έργο για να βοηθήσεις τους Έλληνες πολίτες. Μπορείς να δεις άλλα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο να κάνεις. Όταν ασχολείσαι με τα κοινά όμως, πρώτα θα πρέπει να είναι οι Έλληνες πολίτες και μετά το προσωπικό σου εγώ. Mm. Σίγουρα μια γυναίκα θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχουν κανόνες και αναγκαστικά θα πρέπει να ακολουθήσεις τη ροή των γεγονότων, την καθημερινότητα. Και άμα χτυπάει το τηλέφωνο στις 12 και 1 η ώρα τη νύχτα και κάποιος χρειάζεται κάτι, θα πρέπει να το σηκώσεις. Η προσωπική ζωή αναγκαστικά έρχεται σε πολύ δεύτερη μοίρα. Και είναι κάτι που με στεναχωρεί εμένα προσωπικά, διότι ο χρόνος που έχω να αφιερώσω στα παιδιά μου είναι πολύ λιγότερος από το χρόνο που θα είχα όταν ήμουν στον ιδιωτικό τομέα, που ήξερα ότι κάποια στιγμή τελειώνει η μέρα μου και δεν ασχολούμαι καθόλου μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Καλά, αυτό αφορά και την προσωπική σας. Και τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Ναι, ναι, αυτό αφορά βέβαια και την προσωπική σας ζωή, γιατί τώρα αναζητώντας να κάνω τη συνέντευξη, διάβαζα κάτι τίτλους ότι είσαστε περιζήτητος, εργένης. Εντάξει, όλα αυτά τα λένε τα μέσα, γιατί όταν βλέπουν ένα νέο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάτι επίσημο και κάτι ανακοινώσιμο, ξαφνικά σου λέει ότι είναι περιζήτητος, εργένης. Εντάξει. Είναι ένας τίτλος που το έχουν πολλοί άνθρωποι, μου τον βάλαν και εμένα. Τους λόγους τους ξέρουν τα μίντια. Δεν σας ενδιαφέρει. Ασχολούμαι με την πολιτική αυτή τη στιγμή και να κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Και ακολουθείτε και τη συμβουλή από ό,τι κατάλαβα του Πρόεδρου που σας είπε μην λες τίποτα για την προσωπική σου ζωή άμα θες να έχεις πολιτική καριέρα. Όχι. Έχετε τατουάζ. Δεν υπάρχει πολιτική καριέρα. Έχετε καριέρα είναι έξω από την πολιτική. Έχετε τατουάζ. Έχω και δεν είναι κρυφό. Πόσα. Για σημαντικές στιγμές. Είναι για σημαντικές στιγμές, ναι, όλα. Ωραίες κάλτσες φοράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχει να κάνει με τον Τριντό. Με τον? Με τον Τριντό. Τις είχα βάλει πριν έρθει στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εσείς, καλή συνέχεια. Ένα πάρα πολύ όμορφο site. Το έχω παρακολουθήσει και χαίρομαι πολύ που με φιλοξενείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.